Ήρθε η ώρα για δυναμικές λύσεις από το Δήμο Κορινθίων σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει και να λύσει το πρόβλημα μέσα στα όρια του, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης Κώστας Γιώτης. Τα απορρίμματα που μας βασανίζουν τόσα χρόνια και που δεν έχουμε δώσει μία λύση και ευθυνόμαστε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για δυναμικές λύσεις μέσα από το Δήμο Κορινθίων. Πιστεύω ότι πρέπει ο Δήμος Κορινθίων να προχωρήσει και να λύσει το πρόβλημα μέσα στα όρια του. Να κάνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση, να μην περιμένει ούτε το σύνδεσμο τον αναπτυξιακό ούτε τον περιφερειάρχη, διότι αυτοί χρονοτριβούν. Ο Δήμος Κορινθίων είναι μεγάλος δήμος και μπορεί να προχωρήσει. Πιστεύω ότι και η θέση Λίτσα είναι κατάλληλη. Αν θέλουμε να κάνουμε και διαδημοτική συνεργασία, διότι πλέον πρέπει να πάμε να αρχίσουμε να λέμε και θέσεις. Και υπάρχουν στα χωματερία εκεί στο Ζευγολατιό, στο Καλέτζι είναι κατάλληλη. Και με μια διαδημοτική συνεργασία θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα όλου του νομού. Διότι όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, τα απορρίμματα δεν πρέπει να είναι βάρος, είναι πλούτος για τον τόπο. Να γίνει ένα εργοστάσιο σύγχρονο, τεχνολογικά άρτιο και να λύσουμε μία διαπαντός το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Εγώ θα στηρίξω όλες τις αποφάσεις που θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση και αν χρειαστεί θα είμαι και παρόν για να πείσω τις τοπικές κοινωνίες ότι επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πάμε άλλο με αυτή την κατάσταση. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος εχθές σε μια συνέντευξη που μας έδωσε είπε ότι του πάνε όλοι κόντρα με τα έργα που κάνει. Θέλει να κάνει τώρα με τους πεζοδρόμους, τους έχουν πάει στη Βουλή της Επικρατείας. Όταν σου πάνε όλοι κόντρα, καλά έκανε και το κατάλαβε. Όταν σου πάνε όλοι κόντρα, σημαίνει ότι τα έργα που προγραμματίζεις και κάνεις είναι απρογραμμάτιστα, δεν είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τον τόπο και δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθεί να λύσει. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν θα πρέπει να ξανασκεφτεί την κατάσταση και να δώσει με θάρρος. Να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να ανατρέψει αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Διότι και οι πεζόδρομοι είναι εκτεταμένοι και υπερβολικοί για μια πόλη σαν την Κόρινθο και αντί να λύσουν, δημιουργούν πρόβλημα. Και αισθητικά δεν είναι ωραίοι και λειτουργικά δεν είναι άρτιοι. Αλλά και το πάρκινγκ στην πλατεία έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται. Όλα αυτά θα πρέπει, αν ο κύριος Δήμαρχος βλέπει ότι του δημιουργούν πρόβλημα και είναι όλοι κόντρα του, να αρχίσει να παίρνει τα μηνύματα και να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του. Οι πεζόδρομοι τελειώνουν όπου να είναι. Άσε το Συμβούλιο Επικρατείας λέει ότι είναι παράνομο και πρέπει να γκρεμιστούν. Ξυλωθούν πάλι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γκρεμιστούν. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ράβε ξύλωνε, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει. Όχι επειδή θα το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή το λέει η πόλη της Κορίνθου. Δείχνει ότι ορισμένοι πεζόδρομοι κάνουν ζημιά αντί να κάνουν καλό. Τι θα κάνουμε, θα τα αφήσουμε έτσι να συνεχίζεται τη ζημιά. Θα πρέπει κάπως να διορθώσουμε το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αποφάσεις. Και ικανά μέτρα να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. Δεν βλέπετε, κύριε Στεφανή, ότι έχουν φύγει όλοι οι καταναλωτές από το κέντρο της Κορίνθου. Δεν βλέπετε ότι τα μαγαζιά υποφέρουν. Εσείς όλη την ημέρα εδώ πέρα. Είναι άδεια, όντως. Και δεν είναι θέμα ότι είναι άδεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι ότι φύγαν οι πελάτες και πήγανε στο Λουτράκι, στο Κιάτο και στην Αθήνα. Δεν έχει πρόσβαση, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να ξαναφέρουμε τον κόσμο στην πόλη μας. Και το υπόγειο πάρκινγκ λέει ότι το πράσινο θα ξαναμπεί παριστεί. Εντάξει, αυτά είναι αστεία. Κανένα πράσινο δεν πρόκειται να ξαναμπεί σε υπόγειο πάρκινγκ και πουθενά αλλού στην Ελλάδα όπου έγινε υπόγειο πάρκινγκ στον κόσμο δεν μπήκε πράσινο. Μπήκανε γλαστρούλες και μπήκανε θάμνοι. Και στο κάτω-κάτω το γεγονός είναι ότι χαλάς τη μοναδική πλατεία για να βολέψεις κάποια αυτοκίνητα ή ψάχνεις να βρεις άλλες λύσεις. Εδώ μιλάμε για έναν τόπο που ενσωματώνει ιστορία, μνήμες. Είναι η ζωή των κατοίκων της Κορίνθου, είναι τόπο συγκέντρωσης όλων των ηλικιωμένων. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε τόσο ακραίες λύσεις και το πάρκινγκ δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία αφού ο κύριος Δήμαρχος είπε αυτά, να κάτσει να ξανασκεφτεί και να αναθεωρήσει τις απόψεις του και να αλλάξει στρατηγική. Και εμείς θα είμαστε παρόντες για να βοηθήσουμε σε αυτή την αλλαγή.